Στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας συζητήθηκε το πρωί η υπόθεση του Χάινς Ρίχτερ που από το 2014 προκαλεί αναταράξεις στην κοινωνία της Κρήτης. Ο Γερμανός ακαδημαϊκός και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Η μάχη της Κρήτης» προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από την απόφαση του Πανεπιστημίου Κρήτης να του αφαιρεθεί ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που του είχε αποδοθεί πριν από 6 χρόνια. Ο δυστυχώς τιμηθής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κύριος Ρίχτερ, ασφαλώς δεν σεβάστηκε τους ίδιους τους θεσμούς του Πανεπιστημίου Κρήτης που αποφάσισαν συντεταγμένα και ομόθυμα την ανάκληση του τίτλου που το Πανεπιστήμιο του απέδωσε. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Γερμανός ακαδημαϊκός εκπροσωπήθηκε από το συνήγορό του, ενώ από την πλευρά του το Πανεπιστήμιο Κρήτης είχε αποστείλει πριν από 30 ημέρες σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις του Ιδρύματος. Μεταξύ άλλων, στο πολυσέλιδο υπόμνημα του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος της Κρήτης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Με αφορμή τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα λόγω και της δίκης, προέβη σε σειρά δημόσιων δηλώσεων που προσβάλλουν το ελληνικό πανεπιστήμιο, παραβιάζουν βασικές αρχές της ακαδημαϊκής διοντολογίας, δεν συνάδουν με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου, διαταράσσουν τις σχέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ελληνική και τοπική κοινωνία και προσβάλλουν τη φήμη, το κύρος και το όνομα που διατηρεί το Πανεπιστήμιο διεθνώς». Κατά την αγόρευσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του Χάινς Ρίχτερ, Θανάσης Αναγνωστόπουλος, υποστήριξε μεταξύ άλλων πως «Όταν ζυγίσουμε από τη μία μεριά το σύνολο του επιστημονικού του έργου, το οποίο έχει ήδη κριθεί και το οποίο δεν αμφισβητείται από τη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και τη μία και μοναδική συνέντευξή του, μοιάζει εκ πρώτης όψεως ότι αυτοί δεν είναι σοβαροί λόγοι για να του αφαιρεθεί ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα. Άρα, πρέπει σε αυτήν τη συνέντευξη να ψάξουμε και να βρούμε τα φοβερά και τρομερά πράγματα που είπε ο Ρίχτερ». Στο πλευρό του Πανεπιστημίου Κρήτης στάχθηκε και το Σωματείο Ρεθυμνίων Πληγέντων κατά τη ναζιστική κατοχή 1941-1944. «Δεν περιμένουμε και δεν ελπίζουμε τίποτα άλλο από το να επικυρωθεί και δικαστικά ότι η παραχάραξη της ιστορίας είχε και έχει ονοματεπώνυμο, ότι οι συνοδοιπόροι και οι μνητές του κύριου Ρίχτερ ασφαλώς δεν έχουν τύχη ως προς το να πείσουν μια κοινωνία που ήδη αμετάκλητα, όπως και ο επιστημονικός κόσμος, έχει καταδικάσει τις σχετικές αναφορές του κύριου Ρίχτερ». Η επταμελή σύνθεση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να εκδώσει τη σχετική απόφαση το αργότερο μέσα στο επόμενο πεντάμηνο.